η επίσκεψη της κυρίας Προέδρου στην όλη επικράτεια της Καβάλας μας δίνει μια ευκαιρία να σκεφτούμε ότι τα όσα διαδραματίζονται τελευταία στη χώρα μας σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο λαός μας αποτελούν μια διαφυγή από το πρόβλημα το οποίο πολλές φορές μπορεί να έρθει στο μυαλό μας, τι θα γίνει και πώς. Η παρουσία της Ανωτάτου Αρχόντισσας επάνω στον τόπο μας εδώ μας δείχνει την ενότητα των ανθρώπων, την ενότητα της ιστορίας, την ενότητα του πολιτισμού. Και η συγκεκριμένη ακριβώς εδώ παρουσία της αποτελεί μια συνέχεια όλων των πραγμάτων τα οποία συνέβησαν πριν από εμάς, εδώ και αιώνες. Και το εμβληματικό αυτό στιγμιότυπο της ζωής μας, όσα χρόνια και να ζήσουμε, θα είναι ένα στιγμιότυπο της παρουσίας, της μορφής της Αγίας Λυδίας, του Αποστολού Παύλου, του Μεγάλου Συνεδριακού Κέντρου, το οποίο ενεκαινίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, με τη συνεργασία βεβαίως όλων των φορέων του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας. Ο μακαριστός προκατοχός μου, ο Μητροπολίτης Προκόπιος, δείχνει το γεγονός του ότι σήμερα επιβεβαιώνεται αυτή η μεγάλη οραματική του σκέψη. Πιστεύω ότι τέτοια γεγονότα γράφουν τα ίδια από μόνα τους στην ιστορία του τόπου μας και είμαι θα ιδιαίτερος χαρούμενη και εγώ και ο κύριος Δήμαρχος αλλά και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης που η σύμπραξη και η συνεργασία μας και στο επίπεδο αυτό έχει δείξει προς τα έξω την απόφασή μας να είμαι θα πάντοτε μαζί στα ωραία, τα μορφωμένα αλλά και τα ευχάριστα του τόπου μας. Αλλά είμαστε μαζί και στα δύσκολα. Και ό,τι χρειαστεί, αν προκύψει, πάλι θα είμαστε μαζί. Σας ευχαριστούμε που ήλθατε κι εσείς εδώ, επισκέπτες, προσκυνητές, ηχολήπτες και εικονολήπτες της υποθέσεως αυτής και σας ευχόμεθα να έχετε την υγεία και την ευλογία του Θεού πλούσια στη ζωή σας. Λοιπόν, είναι μεγάλη τιμή για τον Δήμο μας να παραβρίσκεται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η αρχόντισσα, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, της κυβέρνησης και γενικά της διοίκησης του κράτους. Είναι μεγάλη τιμή διότι βρίσκεται σε ένα χώρο ιστορικό, σε ένα χώρο που έχει ιστορία τόσο πολιτική αλλά όσο και θρησκευτική. Μην ξεχνάμε ότι από εδώ ξεκίνησε ο Λόγος του Θεού στην Ευρώπη, με τον Απόστολο Παύλο και τα βήματά του στην υπόλοιπη Ευρώπη. Λοιπόν, εμείς την ανακηρύξαμε επίτιμο δημότη της πόλης. Για μας ήταν μεγάλη τιμή που παραβρέθηκε και όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, η σύμπραξη όλων των φορέων, εκκλησίας, αντιπεριφερειάρχη και δήμου, μπορούν να κάνουν θαύματα για την περιοχή μας. Πράγματι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι γενικότερα ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων είναι ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ένα μνημείο το οποίο μάλιστα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χρηματοδοτεί με ένα ποσό της τάξης των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνουν σημαντικά έργα και αναστήλωσης της Βασιλικής Β' αλλά και διαμόρφωσης όλου του αρχαιολογικού χώρου. Και η επιθυμία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας ήταν να επισκεφτεί αυτό τον χώρο που μαζί με το βαφτιστήριο της Λυδίας συνθέτουν την χριστιανική μας παράδοση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ βαφτίστηκε η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή η Λυδία και ότι εδώ φυλακίστηκε και ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Είναι μια εμπειρία την οποία θέλει να την γνωρίσει η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ μαζί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου για να δείξουμε αυτό το σημαντικό μνημείο.